Και πάμε να δούμε πώς προετοιμάζεται ο Άρης για τον επόμενο αγώνα με τον Απόλλωνα, αλλά όχι στο Κλεάνθης Βικελίδης, αλλά στα Γιάννα, στους Ζωσιμάδες. Μαζί μας Γιάννης Παντελίδης, ρεπόρτερ της ομάδας στην εφημερίδα Live Sport. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι. Είστε καλά, ετοιμάζεστε για ταξίδι, το οποίο θα είναι πηγενέλα, φαντάζομαι. Ναι, πηγενέλα θα είναι σίγουρα, γιατί τα πράγματα δεν είναι και πολύ καλά το τελευταίο χρονικό διάστημα, οπότε πρέπει να έχουμε και λίγο το νου μας. Γιατί επιλέχθηκαν τα Ιωάννινα που είναι ζώνη 3, τώρα ρωτάω εγώ. Ζώνη 3. Δεν ξέρω αν η επιλογή θα γινόταν με βάση τη ζώνη επικινδυνότητας υπάρχει, ή τέλος πάντων υγιεινής, αλλά δεν νομίζω ότι υπήρχε και διαθέσιμο άλλο γήπεδο, έτσι, εδώ κοντά, που να πηρεί και τις προϋποθέσεις. Φυσικά δεν μπορούμε να μιλάμε για Καφτατζόγλιο, το οποίο είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Δεν θα μπορούσε να φιλοξενηθεί αγώνας ποδοσφαίρου, ενώ δεν υπάρχει και βάρ εκεί. Φυσικά για ευνόητους λόγους δεν θα μπορούσε να δώσει ο ΠΑΟΚ τη Τούμπα για να παίξει ο Άρης. Από εκεί πέρα μετά, η Ξάνθη ήταν μια επιλογή, αλλά εκεί πλέον δεν υπάρχει βάρ. Βόλος και Λάρισα, που είναι σχετικά κοντά, παίζουν εντός έδρας, άρα νομίζω ότι μόνο τα Γιάννα είχαν μείνει και γι' αυτό θα γίνει και εκεί το παιχνίδι. Θα είναι πολλοί οι αγώνες που άρεσε να τους δώσει εκτός έδρας, και αυτό γίνεται για να πούμε λίγο και τις εργασίες στο Χλωτάπητα, στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ναι, θα είναι το μοναδικό μάτς. Στο επόμενο εντός έδρας θα γίνει κανονικά στο Κλεάνθης Βικελίδης. Υπήρχε θέμα με τον Χλωτάπητα, μια αρρώστια που εμφανίστηκε και πριν από 2 χρόνια εμφανίστηκε και πάλι. Έπρεπε να γίνουν κάποιες εργασίες επανατοποθέτησης ουσιαστικά Χλωτάπητα και συντήρησής του. Αυτές έχουν ολοκληρωθεί, νομίζω σήμερα ήταν η τελευταία μέρα, αλλά χρειάζεται και χρόνος για να δέσει το χορτάρι, γιατί είχαμε φαινόμενα, δεν ξέρω αν θυμάσαι, πριν από 2 χρόνια που είχαν γίνει πάλι εργασίες, ο Άρης είχε παίξει γρήγορα ένα φιλικό με τη Λάρισα και έφευγαν κομμάτια χόρτου. Οπότε θα υπήρχε αυτός ο φόβος να συμβεί και αυτή τη φορά. Και γι' αυτόν τον λόγο προτιμήθηκε να δοθεί παραπάνω χρόνος για να δέσει, που λέμε, το χορτάρι. Ούτως ο άλλος ο Άρης την επόμενη εβδομάδα παίζει εκτός έδρας με τη Λάρισα, άρα θα υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος, και στο μάτι με τον Αστέρα Τρίπολη που θα γίνει στο Χαριλάου, ο Άρης θα χρησιμοποιήσει κανονικά την έδρα του. Τώρα, πώς προετοιμάζεται η ομάδα εν ώψη του Απόλλωνα για τον αγώνα του Σαββάτου? Σάββατο στις 6 και 4. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αυτό το διάστημα, γιατί είχαμε και τη διακοπή λόγω εθνικών ομάδων, περίπου 2 εβδομάδες είχε στη διάθεσή του, μην ξεχνάμε, νέος προπονητής του Άρη, ο Άκης Μάντζιος. Έχει κάποιο χρονικό διάστημα στην ομάδα, αλλά ουσιαστικά αυτό ήταν το πρώτο διάστημα στο οποίο είχε τον απαραίτητο χρόνο να δουλέψει με την ομάδα. Ξέρεις, τώρα, τακτικές, να προσπαθήσει να γνωρίσει τους παίκτες, να τον μάθουν οι παίκτες, να περάσει πράγματα που ο ίδιος τυχόν επιθυμεί στην ομάδα. Έτσι κύλησαν αυτές οι 2 εβδομάδες, ουσιαστικά μια γνωριμία και μια προσπάθεια του νέου προπονητή να βάλει τα στοιχεία του στο παιχνίδι του Άρη. Νομίζω θα πάρουμε μια πρώτη εικόνα το Σάββατο, αλλά και πάλι θα είναι αρκετά νωρίς, γιατί υπήρξαν και αρκετές προσθήκες ποδοσφαιριστών την τελευταία στιγμή. Θα πρέπει να σωματωθούν και αυτοί οι παίκτες. Εν πάση περιπτώσει, έτσι κύλησε η προετοιμασία, και το θετικό για το μάτζ είναι ότι δεν είχε προβλήματα. Όλοι οι παίκτες ήταν κανονικά. Έχει καταλήξει σε ενδεκάδα ή θα δούμε στα πρώτα μάτζ μερικά πειράματα μέχρι να βρει το βασικό κορμό της ομάδας? Νομίζω ότι θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη αν δούμε μια τελείως διαφορετική ενδεκάδα από αυτή που είδαμε στο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Νομίζω πάνω εκεί θα κινηθεί ο Άκης ο Μάντζιος, και πιθανότατα θα έχει μόλις μια αλλαγή. Δηλαδή νομίζω ότι έχει πολύ καλές πιθανότητες να δούμε τον Ματέο Γκαρσία βασικό και έναν εκ των Μαντσίνι Μπερτόγλιο να μένει εκτός. Νομίζω ότι όλοι οι υπόλοιποι θα είναι ακριβώς οι ίδιοι που έπαιξαν κόντρα στον Παναθηναϊκό, και σταδιακά θα μπαίνουν τα καινούργια πρόσωπα. Και το λέω αυτό γιατί, για παράδειγμα, ο Μπεναλουάν δεν είναι έτοιμος ακόμη. Δεν είναι έτοιμος. Θα σε ρωτούσα γιατί είναι μια βασική προσθήκη. Δηλαδή, μπορεί να γίνει τελευταία στιγμή, αλλά από το βιογραφικό του φαίνεται ότι είναι ανώτερος κεντρικός αμυντικός των υπολείπων. Ναι, όχι. Ο Μπεναλουάν δεν είναι έτοιμος και από άποψη φυσικής κατάστασης και από αγωνιστική απραξία. Κυρίως το δεύτερο, βέβαια, γιατί έκανε προπονήσεις με την Νότιγχαμ. Και ο χρόνος που, ο στόχος μάλλον που υπάρχει με τον συγκεκριμένο παίκτη είναι να είναι έτοιμος σε περίπου 2 εβδομάδες, όταν ο Άρης θα παίξει με τον Αστέρα Τρίπολης, και αυτό ήταν και ο λόγος που σε εκείνο το μάτς δηλώθηκε για να εκτίσει την ποινή του ο Λίντζεϊ Ρόουζ. Οπότε θα καλύψει το κενό του Ρόουζ, και πιστεύουν οι άνθρωποι του Άρη ότι μέχρι τότε θα είναι έτοιμος. Σε πολύ καλύτερη κατάσταση είναι ο Σίλβα σε όλα τα επίπεδα, αλλά και μάλλον πιο σωστά σε φυσική κατάσταση. Δείχνει πολύ καλά στοιχεία της προπονήσεις, αλλά και αυτός έχει να παίξει ποδόσφαιρο αρκετούς μήνες. Νομίζω θα τον δούμε στην αποστολή. Το βλέπω δύσκολο να είναι στο βασικό σχήμα.
και από τους άλλους παίκτες που ήρθαν στην ομάδα και που ενδεχομένως διεκδικούν χρόνο συμμετοχής, είναι και ο Κάτσε, ο οποίος είναι σε σαφώς πολύ καλύτερη μοίρα από τους δύο προηγούμενους. Αυτό δείχνει στις προπονήσεις και γι' αυτό να μου νομίζω ότι το πιο πιθανό είναι να το δούμε στην αποστολή, αλλά όχι στην εντεκάδα. Ίσως να πάρει και αυτός χρόνο συμμετοχής, αλλά θα φανεί. Ανάλογα μάλλον με το πώς θα κυλήσει το μάτς. Από τους καινούργιους δηλαδή, για να το μαζέψουμε, νομίζω ότι βασικός θα παίξει μόνο ο Ματέο και ίσως πάρουν χρόνο συμμετοχής ο Σίλβα με τον Κάτσε. Τώρα ορίστηκε διαιτητής του αγώνα στους Ζωσιμάδες ο Δημήτρης Καραντώνης από το Σύνδεσμο Ημαθίας. Και επειδή έχω δει αρκετά σχόλια εδώ τις τελευταίες ώρες στα social media, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι από την ΠΑΕ για τον ορισμό του διαιτητή. Όχι, εντάξει, η ΠΑΕ δεν αντιδρά σε ορισμούς. Νομίζω έχει πάρα πολλά χρόνια να υπάρξει κάποιο είδους επίσημη αντίδραση. Εννοώ με κάποια ανακοίνωση. Νομίζω τελευταία φορά που ήταν πριν από 2 χρόνια, όταν είχε οριστεί ο Σιδηρόπουλος στο ΠΑΟΚ Άρης. Δεν υπάρχει αντίδραση. Εντάξει, λογικό όμως είναι να υπάρχει έτσι, να είναι και κάπως λίγο μαζεμένη, γιατί ο συγκεκριμένος διαιτητής πέρσι έκανε πράγματα και θαύματα σε παιχνίδια του Άρη, με αποκορύφωμα αυτά που είδαμε όσοι ήμασταν στο Χαριλάου το περασμένο Φεβρουάριο στο μάτς του Άρη με την ΑΕΚ. Κέρδισε και 0-1, αλλά ήταν ένα παιχνίδι το οποίο, εκτός ότι το σκορ είναι μαγική εικόνα, έκλεψε την παράσταση και αυτός και οι άλλοι δύο που ήταν στο ΒΑΡ, ο Κουμπαράκης και ο Φωτιάδης, αν θυμάμαι καλά. Τραγικές διατησίες, τραγικές αποφάσεις. Νομίζω το θυμούνται πολύ καλά οι φίλοι του Άρη και γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει έτσι, αυτό που είπες, αυτού του είδους αντιδράσεις στα social media και διάφορου είδους δημοσιεύσεις και ιστοσελίδες. Κλείνοντας, πες μου λίγο για το σενάριο κόσμος επιστροφή σου στα γήπεδα. Χθες είχε μια συνάντηση Super League με τον κύριο Αβγιανά και τον κύριο Χαρδαλιά. Τα μηνύματα που λαμβάνει η ομάδα του Άρη και τι θα σημαίνει πρακτικά για την ομάδα. Να προσθέσω, Δημήτρη, σε αυτό που λες, ότι ο Άρης είναι η μοναδική ομάδα σε επίπεδο Super League που έβγαλε διαρκεία στο καλοκαίρι. Οπότε νομίζω ότι αυτές οι πληροφορίες, αυτή η αίσθηση ότι το θέμα οδεύει προς θετική κατάληξη και ότι θα επιτραπεί κόσμος, δεν μπορεί παρά να προκαλεί ικανοποίηση στους ανθρώπους του Άρη, οι οποίοι γνωρίζουν ότι πλέον είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να επιτραπεί η παρουσία φίλων σε παιχνίδια ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι περισσότερες ομάδες, έχω την εντύπωση, ή τουλάχιστον αυτές που έχουν κόσμο να τους ακολουθεί, επιθυμούν το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό. Αυτό που κυκλοφορεί για 10-15% είναι μια αρχή, εν πάση περιπτώσει. Πιστεύεις ότι είμαστε κοντά, νομίζω, ή απλά θα το ακυρώσουν οι λοιμοξιολόγοι? Νομίζω ότι είμαστε κοντά και νομίζω ότι σε αυτό βοηθούν μάλλον οι εικόνες που έρχονται από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά γήπεδα, όπου και σε μεγάλα πρωταθλήματα με αρκετό κόσμο, καμία σχέση δηλαδή με τα 1.500 με 2.000 άτομα που θα επιτρέπονται περίπου σε πρώτη φάση στα ελληνικά γήπεδα, είναι εικόνες, είναι μηνύματα που έρχονται, τα οποία σπρώχνουν την κατάσταση προς τα εκεί, στο να επιτραπεί ο κόσμος και στα ελληνικά γήπεδα, και νομίζω θα γίνει αυτό. Εκτός τώρα βέβαια, αν στην πορεία έχουμε τραγικές εξελίξεις και εξάρση του κορονοϊού. Γιάννη, πώς μπορεί να ελεγχθεί ότι θα μπουν 10%, δηλαδή 2.800 φίλοι του Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης? Πώς θα μετρηθούν αυτοί, ξέρεις γιατί το λέω? Γιατί μπαίνει η αστυνομία, κάνει ένα έλεγχο σε ένα μαγαζί, βλέπει υπεράριθμους, είτε το κλείνει, του βάζει λουκέτο για 15 μέρες, του δίνει ένα μεγάλο πρόστιμο. Με τη ΣΠΑΕ τι θα γίνει? Θα μένουν και κλεισμένων των θυρών, ή μπορεί να αφαιρούνται και βαθμοί? Δηλαδή, ποιο κόστος θα έχει η ΠΑΕ αν δεν μπουν 1.500 μέσα και 2.800, μπουν 5.000 κόσμους? Έχει συζητηθεί αυτό? Που είναι πολύ λογικό αυτό που λες. Φαντάζομαι ότι μεταξύ τους το έχουν συζητήσει. Δεν είχε δει κάτι προς τα έξω στο πώς θα κινηθεί. Νομίζω ότι σε πρώτη φάση περιμένουν όλοι ένα τελικό OK από τις αρμόδιες αρχές και στη συνέχεια θα μπουν και σε λεπτομέρειες. Νομίζω ότι περισσότερο αυτό θα έχει να κάνει με την ακριβή χωρητικότητα των θυρών και ανάλογα ποσοστιαία μετά θα χωριστεί η παρουσία του κόσμου σε όλες τις θύρες. Δηλαδή, για παράδειγμα, επειδή το ανέφερες, αν πούμε ότι θα επιτραπεί 10% στο Χαριλάο, θα μπορούν να βρίσκονται 2.280 άτομα με βάση την επιστημή χωρητικότητα του γηπέδου. Αν υποθέσει κανείς ότι υπάρχουν 7 με 8 θύρες,
θα γίνεται ένας διαχωρισμός κάπως έτσι του ποσοστού και ανάλογα θα μπαίνουν, θα βγαίνουν και εισιτήρια, συγκεκριμένος αριθμός. Γιατί η Super League έλεγε χθες ολοκληρωμένο και αναλυτικό το πλάνο, έλεγε χθες η Super League, και περίμενα να μας το παρουσιάσει, αλλά εγώ δεν είδα κάποια επίσημη παρουσίαση και έλεγα μήπως από το ρεπορτάζ των ομάδων βγαίνει τίποτα τέτοιο. Θα το δούμε, γιατί εγώ δεν είμαι αισιόδοξος ότι με αυτά τα δεδομένα οι λοιμοξιολόγοι θα αποφασίσουν κυρίως για την Αττική άνοιγμα των γηπέδων, δηλαδή να επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο το σύστημα. Γιάννης Παντελίδης, ρεπόρτερ Άρης στην εφημερίδα Live Sport. Καλή συνέχεια, Γιάννη. Καλό απόγευμα Πέμπτης.